έχει γίνει, τι έχει γίνει, παιδιά, στην κυβέρνηση. Στη συγκυβέρνηση, δεν τρώγονται με τα μουστάκια τους. Τρώγονται. Πού και δεν έχουν και μουστάκι κιόλας. Η κόμιση διάλυση είναι. Καυγάδες, σκοτιάς, χαμένος τώρα εκεί. Ο Τσίπρας λέει σε ρόλο διαιτητή. Ναι, ναι, ναι. Το reality show της κυβέρνησης αυτή. Μας δουλεύουνε, ψιλογαζί. Τώρα τσακωθήκαν οι δυο τους. Φάγαν τα μουστάκια που δεν έχουνε. Τα φάγαν τα μουστάκια τους. Έχει πειραχθεί τόσο πολύ ο κύριος Γκοτζιάς, ο οποίος μάλιστα δήλωσε μέχρι και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί μετά τις δηλώσεις. Σοβαρά μιλάς, τέτοιο κακό θα πάθει η χώρα. Τέτοιο κακό. Όπα, πα, 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 καταστροφή για τη χώρα, θα φύγει ο Γκοτζιάς. Να και κάτι ευχάριστο. Η πραγματικότητα... Να πάει στο σπίτι του και αυτός και όλοι μαζί ο μύη του. Όλοι. Και Καμένος και Γκοτζιάς και όλα πάνε στα σπίτια του. Αρκετά του συγχαθήκαμε. Μα απειλούν θα παραιτηθούνε. Βρε, δεν πάνε να πάνε να παραιτηθούνε. Άντε να χορέψουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ακόμα σενάριο. Κολπάκια είναι. Κολπάκια είναι. Στο τσίρκο. Τσίρκο είναι. Μεντράνο. Είναι τσίρκο Μεντράνο και ο καθένας έχει το ρόλο του εκεί. Έτσι, και εναλλάσσονται οι ρόλοι του κλόουν. Κάθε μέρα παίρνει και κάποιος άλλος υπουργός ένα ρόλο για να διασκεδάζει όλους εμάς που είμαστε. Που έχουμε πάρει φωτιά και εγώ. Μας έχουν ρημάξει τους χώρους. Για πες τώρα εδώ πέρα, γιατί τσακώνουν οι δυο τους. Για το Σκοπιανό φυσικά, γιατί άλλο θα. Τώρα το θυμηθήκαν να τσακωθούν για το Σκοπιανό. Τσακώνουν, βέβαια, γιατί προσπαθούν να κλειδώσουν, να δουν αν στην ψηφοφορία θα είναι μέσα με τα πρόσωπα που έχουν. Προσπαθούν να συσπηρωθούν. Ποιος δουλεύει ποιον. Λοιπόν, έλατε. Ποιος δουλεύει ποιον. Στην ουσία λοιπόν. Εδώ υπήρχε κατηγορία. Δύο λεπτά. Ναι. Εδώ κατηγόρησε ο κύριος Γαμμένος στον Κοντζιά ότι έχει δαπανήσει για τους κρυφούς λογαριασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Πολλά λεφτά. Ναι. Εκεί έχει ξέρει, εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Ποιο Σκοπιανό και, τρίκες μου λες. Εκεί το θέμα. Που ήρθαν αντιμέτωποι οι δυο τους. Και λέει ο Καμένος, τα λεφτά που πήγανε από τα ταμεία, τα κρυφά του Υπουργείου Εξωτερικών. Σπατάλι εκεί δοθήκανε. Και εκεί λοιπόν έγινε το να δεις. Χαιστήκανε για το Σκοπιανό, σκασίλα τους η Μακεδονία, προδότες όλοι τους είναι, το ξέρουμε, το είδαμε, για άλλα τρώγονται τώρα. Αυτό κύριε Καμπούρ δεν πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Δεν μπορεί να επέμβει. Γιατί, γιατί. Είναι τα πόρτα τα μία. Το Υπουργείο Εξωτερικών, δυστυχώς. Όπως και η Προεδρία της Δημοκρατίας, όλα έχει διάφορα κονδύλια. Ναι, τα έφαγε λέει ο Καμένος. Ο Καμένος τα έφαγε, λέει της μορφή ότι τα έφαγε. Ναι. Αλλά αυτά τα απόρριτα κονδύλια καταστρέφονται πάλι από μια, ελέγχονται από μια επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Πίνη. Και αφού τα ελέγχουν, καταστρέφονται γιατί μέσα από αυτά τα κονδύλια γίνεται ενός είδους εξωτερική πολιτική. Δηλαδή πληρώνει δημοσιογράφους για να γράφουν θετικά σχόλια για την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε. Όλα αυτά λοιπόν τα κονδύλια ξέρει ο ένας με τον άλλον. Οπότε τώρα κατηγορούν με το μεταναστευτικό ότι έχει φάει τα κονδύλια ο Πάνος ο Καμένος. Επειδή λοιπόν έχει κόντρα ο Πάνος ο Καμένος με όλους τους άλλους που τον βρίζουν και ο Κοντζιάς τον βρίζει λίγο παραπάνω, βρήκε και αυτός έναν τρόπο να πολεμήσει με τα κρυφά κονδύλια όπως το παρελθόν πολεμάνε όλους τους υπουργούς εξωτερικών. Έρετε, γίνεται, τρώγονται, σφάζονται τα παλικάρια της φακής. Για το χρήμα, για το χρήμα. Σφάζονται τα παλικάρια της φακής για την καρέκλα εκεί, χαρακλοκένταυρη, δεν ξεκουμπίζονται με τίποτα. Τι άλλο πρέπει να πάθει η χώρα, παιδιά. Τι άλλο πρέπει να πάθουμε. Ό,τι και να γίνεται εκεί. Τίποτα και να εξαφανιστούν, αυτοί θα μείνουν να κυβερνούν πάλι. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που ο κύριος Γκοτζιάς φημολογείται ότι έχει ανοίξει. Ο Πολάκης μεταβγαίνει. Ο Πολάκης τι λέει. Α, πούμε και για το. Ο Πολάκης λέει. Ο Πολάκης δεν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Για τον Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης μας έχει συνηθίσει στο να λέει και να ξέρει. Τι λέει ο Πολάκης. Ότι πρέπει να τελειώνουμε επί της ουσίας. Η δικαιοσύνη πρέπει να μπει μπροστά. Θεωρεί ότι πρέπει να τους κλείσει όλους πλέον φυλακή. Προχθές ήταν ο κύριος.